Όχθους πολλούς και πλήστας θυσίας υποστάσεις υπερπατρίδος συνενεγών, αντί των οποίων μόνο τα σαλγίας του κόσμου συλλέξας. Είμαι ενθάδε, επιγραφή στον τάφο του Ηλία Ζερβού. Ο Ηλίας Ζερβός Ιακωβάτος 1814-1894 ήταν Έλληνας πολιτικός, δημοσιογράφος και λογοτέχνης. Γεννήθηκε το 1814 στην Κεφαλονιά. Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Ήταν από τους αρχηγούς του κόμματος των ριζοσπαστών του Ηνωμένου Κράτους των Ιωνίων Νήσων. Εξέδιδε από το 1849 την εφημερίδα Φιλελεύθερος, από που ασκούσε έντονη κριτική εναντίον των άντρων. Το 1850 εκλέχθηκε στην Ιόνιο Βουλή και υπερψήφισε το ενωτικό ψήφισμα. Οι Άγγλοι απάντησαν με διώξεις, εξορίες και κλείσιμο των εφημερίδων. Ο ίδιος εξορίστηκε στα Αντικήθυρα, ενώ ο Ιωσήγμο Φεράτο στην Ερικούσα. Τότε το κόμμα των ριζοσπαστών σχεδόν διαλύεται και εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Λομβάρδος, που επιζήτησε μόνο την Ένωση, χωρίς κοινωνικές αλλαγές. Το 1862, ως πρόεδρος τότε της Βουλής, προτείνει την αναστολή του εθνικού ζητήματος και την προώθηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων. Οι παλιοί ριζοσπάστες με τον Ιωσήγμο Φεράτο συντάζονται μαζί του, ενώ οι νέοι με τον αρχηγό Κωνσταντίνο Λομβάρδο διαφωνούν. Έτσι το κόμμα των ριζοσπαστών διασπάται στο κόμμα αληθινών ριζοσπαστών με ηγέτες στο Ζερβό και το Μοφεράτο που έδινε προτεραιότητα στην κοινωνική δικαιοσύνη και στο κόμμα των ενωτικών ριζοσπαστών που επεδίωκε μόνο την Ένωση χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο. Όταν το 1864 τα Ετάνησα ενώνονται με την Ελλάδα, ο Ζερβός και ο Μοφεράτος αρνούνται να υπογράψουν την Ένωση και δεν συμμετέχουν στους πανηγυρισμούς. Το καλοκαίρι του 1864 έλαβε μέρος στην Β' Εθνική της Συνέλευση στην Αθήνα ως πληρεξούσιος κεφαλινή. Εκτός από πολιτικός είχε και πλούσιο συγγραφικό ποιητικό έργο. Δημοσίευσε ιστορικά, κοινωνικά και ηθικολογικά έργα. Τρεις ποιητικές συλλογές και ένα δράμα με τίτλο Ενάρετη. Ήταν παντρεμένος με τη Χρυσάνθη Σολομού και πέθανε το 1894.